Η δημιουργία νέου λύματο είναι εργασία αρκετών σημαντικών βημάτων. Πριν ξεκινήσει, θα πρέπει να νιώσει εξοικείωση με ορισμένα βασικά ζητήματα και εργαλεία τη επεξεργασία, τα οποία θα σε βοηθήσουν να αποφύγει κάποια συνηθισμένα λάθη αλλά και να μην κολλήσει. Κάνε πρώτα επεξεργασίε και βελτίωσε άλλα λήματα προκειμένου να μάθει πώ δουλεύει το περιβάλλον επεξεργασία. Δοκίμασε μερικέ προτινόμενε μικρέ και μεγάλε επεξεργασίε. Μετά ψάξε μήπω υπάρχει ήδη το λίμα που μπορεί να χρησιμοποιεί μια εναλλακτική ορθογραφία, κεφαλαία πεζά γράμματα ή μεταγραφή, μπορεί να βρίσκεται κάτω από μια εναλλακτική ονομασία ή έκφραση, ή το θέμα μπορεί να καλύπτεται ω μέρο ενό ευρύτερου λίματο. Πρώτα απ' όλα αναζητάμε στην ίδια τη Wikipedia και όχι σε άλλη μηχανή αναζήτηση αν υπάρχει ή όχι. Κάνουμε κλικ στο πλαίσιο Αναζήτηση στην κορυφή τη Wikipedia, πληκτρολογούμε εκεί τον τίτλο του υποψήφιου λήματος και πατάμε Enter ή το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού. Αν το λήμα δεν υπάρχει στα αποτελέσματα, ούτε με εναλλακτικό τίτλο, μπορούμε να συνεχίσουμε στο να εξετάσουμε αν το θέμα είναι ή δεν είναι κατάλληλο για εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι όλα τα θέματα κατάλληλα για μια εγκυκλοπαίδεια. Τα λήματα στη Wikipedia διατηρούνται και διαγράφονται βάσει τη πολιτική που ονομάζουμε εγκυκλοπαιδικότητα ή αλλιώ σπουδαιότητα, που ορίζει ότι στη Wikipedia συμπεριλαμβάνονται θέματα αξιοσημείωτα, που έχουν κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την προσοχή του κόσμου σε ευρύ χρονικό διάστημα, κάτι που πρέπει να τεκμηριώνεται από αξιόπιστε ανεξάρτητε πηγέ που ασχολούνται σε βάθο με αυτό. Ακόμη και αν το θέμα είναι όντω αξιοσημείωτο, σπουδαίο, σημαντικό, μην δημιουργείτε λύματα ο ίδιος σχετικά με τον εαυτό σα, φίλου και συνεργάτε, την εταιρεία ή τον οργανισμό σα, καθώ αυτό συνεπάγεται μια σύγκρουση κινήτρων. Ακόμη και αν το κάνετε καλόπιστα, είναι εξαιρετικά δύσκολο έω αδύνατο να γράψετε ένα τέτοιο λήμα τηρώντα την υπόλοιπη πολιτική τη Wikipedia. Αντιθέτω, μπορείτε να το υποβάλλετε στη λίστα προτινόμενων λιμάτων. Σημαντικό βήμα είναι να έχετε συγκεντρώσει κάποιε αξιόπιστε πηγέ για να χρησιμοποιήσετε για την τεκμηρίωση του λύματο μέσω παραπαμπών προ αυτέ. Γεγονότα, οπτικέ γωνίε, θεωρίε και απόψει μπορούν να αναφερθούν μόνο αν έχουν ήδη δημοσιευθεί από αξιόπιστε και φημισμένε πηγέ. Οι πηγέ πρέπει να έχουν καλή φήμη για έλεγχο και ακρίβεια και να είναι ανεξάρτητε από το θέμα. Μην χρησιμοποιείτε άλλα λύματα τη Wikipedia ω πηγέ και μην συμπεριλάβετε τι δικέ σα απόψει ή εμπειρίε. Όταν είσαι έτοιμο, μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία. Μπορεί να το κάνει με δύο τρόπου. Ο πρώτο και προτινόμενο για νέου χρήστε είναι να ακολουθήσει τον οδηγό δημιουργία λήματος που θα σε βοηθήσει να κάνει ένα τελευταίο αυτοέλεγχο και στο τελευταίο βήμα θα μπορεί να συμπληρώσει τον τίτλο του λήματος και να ξεκινήσει τη δημιουργία του. Για να πα στον οδηγό, γράψε τον τίτλο του στην αναζήτηση και πάτε σε Enter. Η χρήση του οδηγού θα σα συμπληρώσει ορισμένα πράγματα που θα χρειαστείτε σε οποιοδήποτε λίμα. Στο πάνω μέρο των αποτελεσμάτων υπάρχει η σήμανση για να δημιουργήσετε το λίμα, ακολουθήστε τον οδηγό. Πατήστε στον μπλε σύνδεσμο για να ανοίξει ο οδηγό. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού εκτελώντα έναν αυτοέλεγχο για το αν έχετε όλα τα απαραίτητα, απαντώντα με ειλικρίνεια. Στο τελευταίο βήμα θα μπορείτε να ξεκινήσετε την δημιουργία. Στι περισσότερε περιπτώσει θα ανοίξει ή θα σου προταθεί χρήση οπτικού επεξεργαστή για τη συγγραφή περιεχομένου, ο οποίο είναι πιο εύχρηστο και πιο φιλικό από τον επεξεργαστή κώδικα Wiki που απευθύνεται σε προχωρημένου χρήστε. Μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει το λίμα σου γράφοντα ω εισαγωγή μια περίληψη των σημαντικότερων για το θέμα. Μην ξεχάσει να πατήσει δημοσίευση σελίδα για να ολοκληρώσει την πρώτη δημιουργία λίματο.